Έξω από το χωριό του Αγαλά, στη Ζάκυνθο. Λένε πως από εκείνα τα χρόνια τα παλιά υπήρχε με μια σπηλιά. Μια σπηλιά που είχε δύο μπασίες, δύο εισόδους πάνω απ' σε αυτή τη σπηλιά πήγε και φόλιασε ένα θεριό, ένας δράκοντας μέχρι και πάνω. Τον ελέγανε Ανδρονιό. Έλεγαν πως ήταν ψηλός, ορίες ψηλός, τόσο που σαν έβγαινε από τη σπηλιά ακούμπαγε το ένα πόδι του πάνω της και το άλλο πόδι πέρα στο βουνό και από κάτω του περνούσε το μεγάλο λαγκάνι. Ήθελε να φάει. Ήθελε να φάει τόσο πολύ και ζήταγε από τους αγαλιώτες να του φέρνουν φαΐ. Και δεν προλάβαιναν εκείνοι να σφάζουν τα ζωντανά τους, να σπέρνουν και να φτιάχνουν πίτες και ψωμιά για να του πηγαίνουν. Και υπέφερε το χωριό. Τότενες διαφέντευε το χωριό ένας άρχοντας που τον ελέγανε Δαμιανό. Έψαχνε να βρει τρόπο να ξεπαστρέψει τον δράκοντα. Και μια μέρα τον εκάλεσε σε μονομαχία. Και ο Ανδρονιός εδέχτηκε. Καβάλισε ο Δαμιανός στα λογό του. Μα είχε, λένε, ένα άλογο, σπίθα αληθινή. Το καβάλισε και πήγε όξα τη σπηλιά του. Βγήκε ο Ανδρονιός, θεριό μέχρι και απάνω. Ξεκόλωνε τα δέντρα και τα πέταγε κατά πάνω στο Δαμιανό. Και έπειτα έπαιρνε τις πέτρες και τις πέταγε πάνω του. Όμως ο Δαμιανός, στα λογό του καβάλα, από εδώ πήγαινε, από εκεί πήγαινε, δεν μπορούσε ο δράκος να τον πετύχει ούτε για μια στιγμή. Και ο δράκοντας κουράστηκε και έπεσε κάτω και δεν μπορούσε να κουνηθεί. Και ο Δαμιανός από πάνω του δεν τον σκότωσε. Του χάρισε τη ζωή. Αλλά του βάλε μια ποινή, μια τιμωρία. Του όρισε να κάνει 12 πηγάδια. Ένα για κάθε μήνα του χρόνου. Να παίρνουν νερό οι χωριανοί. Να ποτίζουν. Να πίνουν και εκείνοι. Και έκατσε ο δράκοντας. Και έκανε, μωρέ, από ένα πηγάδι κάθε μήνα. Και σαν τέλειωσε το 12ο πηγάδι, πέτρινα όλα τους με φιλιακρά από πάνω, σαν το τέλειωσε και το πηγάδι το 12ο, έβαλε με το μυαλό του πάλι να μονομαχήσει με τον Δαμιανό τον άρχοντα, να τον ενικήσει, να είναι αυτός αφέντης του χωριού. Και ξαναπήγε ο Δαμιανός, καβάλα στα λογό του. Και αρχίνησε πάλι ο δράκοντας να του πετάει πέτρες και κοτρώνες και να ξεκολώνει τα δέντρα και να τα πετάει απάνω του. Όμως και πάλι ο Δαμιανός, απάνω στα λογό του, στη σπίθα την αληθινή, γλίτωσε. Αλλά τούτη τη φορά δεν χάρισε τη ζωή στο δράκοντα και τον σκότωσε. Τώρα, τούτη την ιστορία μου την έλεγε η νόνα μου, που και εκείνη την είχε ακούσει από τη δικιά της την νόνα και πάει πίσω η ιστορία και χάνεται στα βάθη των αιώνων. Όμως, ετούτα τα πηγάδια, 12 τον αριθμό, είναι λένε τα πηγάδια, εκείνα τα πέτρινα που έκαμε ο δράκοντας. Και όσο για τη σπηλιά του Δαμιανού, έξω από εκεί που τον ενίκησε ο άρχοντας, εκεί μέσα στη σπηλιά λοιπόν, σαν πάει κανείς, βλέπει ένα απολίθωμα ίδιο με κεφάλι αλόγου. Και είναι λένε το άλογο που καβάλα του ο Δαμιανός νίκησε το δράκοντα. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι, να γίνει νερό να ξεδιψάσεις. Παίρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να κοντάσεις.
στην καρδιά μου. Τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις, τα χεράκια σου έλα να ζεστάνεις. Στη φωτιά τη ρίχνω την καρδιά μου. Καρδιά μου στο πηγάδι, αγγέλη νερό να ξεδιψάσεις. Σπέρνω την καρδιά μου στο λιβάδι, να γίνει ψωμάκι να χωριάσεις.